Να μας πείτε και για τη χθεσινή ημέρα και τη σημερινή, αλλά να μας πείτε και η πρόταση της πιστείας υπογράφει την αλήθεια από όλα τα κόμματα της αριστεράς πλην του ΚΚΕ. Ναι. Το είχαμε δηλώσει, νομίζω είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή όταν κατατέθηκε ή τουλάχιστον προαναγγέλθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση με αφορμή το έγκλημα, το ντεμπον λέμε εμείς. Είπαμε ότι η μομφή απέναντι στην κυβέρνηση, η πρόταση δυσπιστίας, το ΚΚΕ αφενός μεν θα τη στηρίξει, όπως εξάλλου τοποθετηθήκαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Και το δεύτερο, ότι καταθέτοντας απέναντι σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας τις δικές του απόψεις, θέσεις αν θέλετε. Και ακριβώς αυτό έγινε τουλάχιστον μέχρι σήμερα και σήμερα μάλλον, σε ό,τι μας αφορά, ότι η μομφή απέναντι στην κυβέρνηση δεν αφορά μόνο τα ΤΕΜΠΗ, το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ, αλλά αφορά το σύνολο της πολιτικής της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς, μια βαθύτερη αντιλαϊκή πολιτική, μια πολιτική που εκπορεύεται και συναποφασίζεται και με την συμμετοχή φυσικά της ελληνικής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς σε αυτήν την στρατηγική και σε αυτήν την πολιτική οφείλεται και το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ, που έχει να κάνει με την απελευθέρωση των μεταφορών, απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, την ιδιωτικοποίησή τους, ναι, και όλα αυτά κύριος, τα οποία διαδραματίστηκαν τα χρόνια αυτά από το 97-98, αν θυμάμαι καλά τώρα την ημερομηνία, που ξεκίνησε η διάσπαση, ο διαχωρισμός, ναι, του ΟΣΕ με όλα αυτά που ακολούθησαν, φτάνοντας τότε το κράτος, το 97 χρέη, δεν τα πήγαινε και τότε σούπερ το κράτος. Μάζευε χρέη μόνο ο ΟΣΕ. Τώρα μην πάμε τώρα εκεί πίσω, γιατί είναι άλλη συζήτηση. Τώρα δεν θέλω να το πάμε εκεί. Δεν κάνουμε άλλη φορά αυτή την ιστορική κουβέντα για να ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη. Κοιτάξτε, και τα χρέη του ΟΣΕ και η ΔΕΗ είχε χρέη και όλες οι δημόσιες. Ναι, γιατί είχαν χρέη είναι το θέμα. Το κράτος έφταιγε. Λοιπόν, κύριε Λαμπρόλη. Και οι επιχείρησες εντός εκτός εισαγωγικών με τον κρατικό μανδύα και εκείνη την περίοδο λειτουργούσαν στη βάση τη επιχειρηματική λειτουργία, άσχετα αν ήταν υπό την ομπρέλα του δημοσίου. Όπως δείτε τώρα με την υγεία, τι γίνεται με τα νοσοκομεία. Μπορεί να γράφει δημόσιο τομέα στο νοσοκομείο, στην είσοδό του, αλλά μέσα η λειτουργία του διέπεται πλέον ξεκάθαρα με λειτουργία ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων στη βάση μια επιχείρηση. Με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται και για τους εργαζόμενους βέβαια και για τους ασθενείς. Τώρα στη συζήτηση μπήκαν πολλά ζητήματα, δεν έχουμε χρόνο ίσως, αλλά πρώτον να θυμίσουμε ποιο κόμμα πρότεινε στην αναθεώρηση, τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος να απαλληθεί από το Σύνταγμα, να καταργηθεί μάλλον το άρθρο που προβλέπει το άρθρο 86, εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό, τέλος. Το προτείναμε. Ποιοι δεν το δέχτηκαν, που τώρα συζητούν και το ψηλίζουν, ναι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Ναι. Κανένας. Άρα λοιπόν, μη μας μιλάνε τώρα περί άρθρου 86 και δεν συμμαζεύεται. Δεύτερον, ποιες είναι οι ευθύνες. Κοιτάξτε, ΤΕΜΠΗ, τραγωδία, έγκλημα, πολιτικές ευθύνες, διαχρονικές πολιτικές ευθύνες φυσικά, όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δείτε, ΤΕΜΠΗ και με βάση το χωροταξικό, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή τη Θεσσαλία που συνέβη το έγκλημα, ΤΕΜΠΗ είχαμε και στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες. Νέα ΤΕΜΠΗ είχαμε με τις πυρκαγιές. Στην Εύβοια, πάνω στον Εύρο. Υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, ευτυχώς, Παναγία μου, που δεν είχαμε. Όχι, είχαμε θύματα στη Θεσσαλία. 18. Θεσσαλία είχαμε. Όχι, δεν είχαμε λοιπόν, τον αριθμό αλλά αυτό. Το ζήτημα ούτε ένα θα δεν πρέπει, είναι ούτε να μετράμε ούτε φυσικά ούτε και κανένας δεν εύχεται να υπάρχουν απώλειες ζώων. Όμως έχουμε τεράστιες καταστροφές και εδώ υπάρχουν υπεύθυνοι, υπάρχουν αιτίες και για αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν, και εδώ να το συνδυάσω με το ζήτημα της μομφής, γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα είπε εξ αρχής ότι η μομφή απέναντι στην κυβέρνηση, η πρόταση δυσπιστίας, όπως θέλει το πει ο καθένας, είναι εφόλης της ύλης σε όλη την πολιτική που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτογραφίζουμε πολιτικά τον αντίπαλο και αυτόν τον αντίπαλο θα πρέπει να βάλει στο στόχαστρο ο λαός. Και κλείνω με αυτό. Σήμερα η Λάρκο, άλλα ΤΕΜΠΗ εκεί, οι εργαζόμενοι της Λάρκο είναι στο Σύνταγμα. Όχι, κοιτάξτε, έχει τη σημασία του. Γιατί σε 3-4 μέρες η Λάρκο κλείνει και πετιούνται οι εργαζόμενοι στο δρόμο.
Ναι. Πόσα χρόνια σέρνεται αυτή η ιστορία με τη Λάρκο? Δεκαετίες. Ούτε οι επιχειρηματίες βρέθηκαν, ούτε. Πετιούνται όμως εκατοντάδες εργαζόμενοι της οικογένειάς τους. Πληρώνουν εκτός. Σπασμένα δεκαετιών ναι. κακοδιαχείρισης. Και της Λάρκο, όχι μόνο αυτό, και ένα στρατηγική σημασία, ένα τομέα στρατηγική σημασία με τεράστια κερδοφορία που θα μπορούσε να ενισχύσει το λαό μας. Δεν είναι επιχειρηματία. Δεν είναι αυτό. Άλλοι το διαχειρίζονται. Κατανοώ, λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη. Εδώ φυσικά χρειάζεται άλλου τύπου εξουσία. Αυτό λέμε.